Λοιπόν, αυτά πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης. Η αντιπρόεδρος της ΟΜΗΛΕ, η κυρία Φανή Γουλγούρη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί αύριο Πέμπτη έχουμε απεργία των λιμενικών, την οποία μάλιστα στηρίζει και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Κυρία Γουλγούρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ναι, αύριο έχουμε 24-ωρη απεργία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά και τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας. Τα 10 περιφερειακά λιμάνια. Θα έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι, ότι η κυβέρνηση και ενώ στις προγραμματικές της θέσεις στη Βουλή είχε ανακοινώσει ότι θα σταματήσει τους διαγωνισμούς πώλησης για το λιμάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, από τις δηλώσεις και τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών δείχνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια της πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου του 51% και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όπως και του Πειραιά. Έχουμε επισημάνει με όλους τους τρόπους τα προηγούμενα χρόνια που ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης ότι αυτή η πολιτική στην ουσία οδηγεί στην εκχώρηση της δημόσιας λιμενικής αρχής και στην παράδοση των δύο λιμανιών και κυρίως του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε ξένους μονοπωλιακούς ομίλους, δίνουν δηλαδή κρίσιμες δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας. Η πώληση δημιουργεί ένα πανίσχυρο ιδιωτικό μονοπόλιο, στο οποίο και παραδίδει μέσω της πώλησης σημαντική δημόσια εξουσία. Οι εργαζόμενοι φυσικά, όπως έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν είμαστε διατεθειμένοι να ενδώσουμε. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί να θυσιαστεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως ηφηγένεια για να πνεύσει ούριος άνεμος στην οικονομία, γιατί πάρα πολύ απλά ξέρουμε ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η λιμενική βιομηχανία, είναι ένα δημόσιο εργαλείο που δημιουργεί αυτόν τον ούριο άνεμο. Εθνική οικονομία σε ανάκαμψη χωρίς τα λιμάνια δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, κυρία Γουργουρή, έχουμε τα εξής δεδομένα, ότι η κυβέρνηση φαίνεται να αλλάζει τη στάση της. Επίσημα βεβαίως δεν έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, διότι δεν έχουμε ακόμα τη συμφωνία. Είναι και αυτό ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο. Ναι, έχετε δίκιο. Ωστόσο, ότι αυτή τη στιγμή έτσι γνωρίζουμε μέχρι τώρα ότι προφανώς θα έχουμε αλλαγή στάσης σε αυτό το θέμα, στο οποίο ήταν κάθετη και κατηγορηματική η κυβέρνηση και πριν από λίγες μέρες, αλλά και βεβαίως στις προγραμματικές δηλώσεις. Στις προγραμματικές δηλώσεις είχε αναγγείλει τη σταμάτηση της διαδικασίας πώλησης. Mm-hmm. Αμέσως μετά υπήρξαν αντικρουόμενες δηλώσεις. Αν θυμίστε καλά, ο κύριος Δραγασάκης κατά την επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Πεκίνο δήλωσε ότι θα πουληθεί, θα συνεχιστεί η διαδικασία πώλησης του Πειραιά. Mm-hmm. Φάνηκε ότι αυτό έχει μπει μέσα στο κείμενο των μεταρρυθμίσεων που συζητήθηκαν με τους θεσμούς στην Ευρώπη και μπήκε και και ο Οργανισμός Λιμένων Θεσσαλονίκης. Το θέμα είναι ότι ενώ ζητήσαμε και ως Ομοσπονδία από εκείνη τη στιγμή επίσημη συνάντηση με τους κυβερνητικούς παράγοντες, τους τρεις εμπλεκόμενους υπουργούς, ναι, τον κύριο Δρίτσα, τον κύριο Σταθάκη και τον κύριο Δραγασάκη, δεν υπήρξε αυτή η συνάντηση, δεν υπήρξε καμία αποσαφήνιση του τι προτίθενται να κάνουν και όλα είναι διαρροές, δηλώσεις και δημοσιεύματα, τα οποία όμως πλέον δεν είναι αντικρουόμενα, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Είναι το μοναδικό συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα της πόλης και όλης της περιφέρειας. Από τα κρυπηδώματά του περνάει όλη η πρώτη ύλη, το εμπόριο για τη βιομηχανία και το εμπόριο στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θράκη. Είναι αυτό που λέμε μοναδικό συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Mm-hmm. Η πώληση αντί πινακίου φακής θα έχει, και ακριβά να είναι γιατί είναι άειλη, η άειλη αξία του λιμανιού είναι ανυπολόγιστη, η πώληση του εν πάση περιπτώσει θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες, γιατί θα χάσει τον κυρίαρχο ρόλο που έχει η χώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αντιλαμβάνεστε. Ναι. Παίζει σημαίνοντα ρόλο, εκτός από στα θέματα εθνικής οικονομίας, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπόριο κτλ. Στην εθνική ασφάλεια, όπως αντιλαμβάνεστε. Προφανώς. Και φυσικά στην ανάπτυξη όλης της περιοχής. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλο αυτό, όλοι αυτό, κυρία Γουργούρη. Άλλωστε,
Το λένε όλες τις δηλώσεις τους με διαφορετικό τρόπο, αλλά ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα πρέπει να αποτελέσει οπωσδήποτε. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό λέμε στην κυβέρνηση. Σημείο ανάπτυξης. Δηλαδή, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει εμοδοτήσει τα δημόσια έσοδα τα τελευταία χρόνια με τον καλύτερο τρόπο. Αν υποτιθέστο δηλαδή, σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν, μιλάνε για μια πόλη σε 150 εκατομμυρίων, σε μια ανυπολόγιστη αξία, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Σε μια, δηλαδή είναι εθνικό έγκλημα όταν το λιμάνι πέρυσι έδωσε πάνω από 42 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίσουμε έτσι από τη δραστηριότητα, ΦΠΑ κτλ. 42 εκατομμύρια μέσα από τη φορολογία και το μέρισμα. 42 πλάς. Φέτος ήδη είναι στα 23 και ενδέχεται να ανέβει πολύ περισσότερο. Αντιλαμβάνεστε τον καθοριστικό του ρόλο με αποθεματικά 70 εκατομμύρια. Ισχυρότατα για να κάνει επενδύσεις. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει τους έχουμε πει με όλους τους τρόπους, αντί να αποκρούμε την πώληση, θα έπρεπε σήμερα ήδη να συζητάμε με ποιον τρόπο θα αναπτυχθεί. Πώς θα σχεδιαστεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα για νέες υποδομές, με εξυγχρονισμό αυτών που υπάρχουν. Έχουμε, είπαμε, αποθεματικά, έχουμε χρηματοπιστωτικά προγράμματα, έχουμε φερεγγιότητα. Με τις απαραίτητες συμπράξεις για νέες δραστηριότητες, για logistic terminal, για εμπορευματικό κέντρο, για ανάπτυξη υποδομών περιμετρικά του λιμανιού με υψηλή προστιθέμενη αξία για να δώσει απασχόληση, με προσέλκυση φορτίων, με αξιοποίηση του και εξυγχρονισμό των κερδαίων δικτύων. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τα έχουμε πει και πάρα πολλές φορές. Κοιτάξτε και έναν παράγοντα που μας διαφεύγει, το λιμάνι. Το θέλουμε δημόσιο ακριβώς για να κάνει την κερδοφορία του ανάπτυξη. Θα μπορούσε ήδη να έχει επέμβει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα με την τιμολογιακή του πολιτική για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Βλέπει μειωμένα τιμολόγιες, εισαγωγές, εξαγωγές, πρώτες ύλες κτλ. Αντί να επεξεργαζόμαστε λοιπόν όλα αυτά για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος μοχλός ανάπτυξης της περιοχής, της περιφέρειας, δυστυχώς συζητάμε πώς θα αποκρούσουμε την καταστροφική πώληση. Μάλιστα. Είμαστε διατεθειμένοι να διορθώσουμε τα λάθη. Για να δούμε. Κυρία Γουργουρή, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.